Οι εκλογές αυτές γίνονται κάτω από δυσάρεστες συνθήκες, διότι είχαμε την τραγική απώλεια, την πρόωρη απώλεια της Προέδρου μας Φόβου Γεννήματα. Η προσπάθεια που κάνω και που κάνουμε είναι να συγκροτήσουμε το χώρο. Γιατί πιστεύω ότι ο σημερινός δικοματισμός Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ είναι άγονος. Δημιουργεί συνεχώς συνθήκες διχόνοιας, απαξίωση του δημοσίου διαλόγου, δεν επιλύει τα προβλήματα, διότι δεν τα θέτει με ένα όριμο τρόπο. Δείτε τη ζημιά που έχουμε πάθει με την πανδημία. Έπρεπε νωρίτερα να πάρουμε μέτρα. Έπρεπε νωρίτερα να κάνουμε τοπικές καμπάνιες βελτίωσης του εμβολιαστικού προγράμματος. Η Πορτογαλία έχει 85% κάλυψη. Εμείς 60%. Θρυνούμε δεκάδες νεκρούς κάθε μέρα. Και η κυβέρνηση ουσιαστικά έκανε για πάρα πολλούς μήνες τον Πόντιο Πιλάτο. Και η αντιπολίτευση επέτρεπε ο κ. Τσίπρας, κ. Πολάκη, να απαξιώνει την δραστικότητα των εμβολίων. Εδώ χρειάζεται υπευθυνότητα, σοβαρότητα. Και προσωπικά οραματίζουμε ένα κόμμα το οποίο θα υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον της πατρίδας μας, το συμφέρον των πιο αδύναμων Ελλήνων, της μεσαίας τάξης, με ένα προοδευτικό πρόσημο, με σχέδιο, με πραγματική ελπίδα, όχι με δημαγωγίες. Έχουν περάσει πολλά χρόνια οικονομικής κρίσης, ήρθε η πανδημία, δημιούργησε νέα ζητήματα. Επιτέλους ας πάρουμε τα μαθήματα του χθες ενωμένοι, μέσα από ένα ισχυρό σχέδιο, με νέα πρόσωπα υψηλής κοινωνικής αξιοπιστίας, μπορούμε και να ανατάξουμε τη Δημοκρατική Παράταξη του ΠΑΣΟΚ, αλλά πάνω απ' όλα να γυρίσουμε σελίδα για να πάμε σε μια εποχή μεγαλύτερης ευημερίας για το ελληνικό λαό. Ποιο είναι το κλίμα που έχει διαμορφωθεί? Πιστεύετε ότι θα μπορέσετε να πάρετε την Προεδρία και ποιες θα είναι οι προτεραιότητές σας? Ακούστε, εγώ αγωνίζομαι καθημερινά για να πετύχω μια μεγάλη αλλαγή. Η προτεραιότητά μου είναι αυτό που είπα και στην ομιλία μου, ένα κόμμα βάσης. Ένα κόμμα που θα λειτουργεί με αξιοκρατία, με διαφάνεια. Ένα κόμμα που θα ξαναγκαλιάσει τις αγωνίες του ελληνικού λαού. Που θα κάνει τους νέους να μην γυρνούν την πλάτη στην πολιτική. Ένα κόμμα το οποίο θα ζητά τη γνώμη των μελών και των φίλων του σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα που φορούν την πατρίδα μας. Ένα σύγχρονο κόμμα. Ένα κόμμα το οποίο θα έχει πρόγραμμα ουσιαστικό και στελέχη τα οποία θα έχουν επάρκεια. Ξέρετε, πάρα πολλοί Έλληνες και ιδιαίτερα η ελληνική νεολαία θεωρεί τα κόμματα ότι είναι ένα πρόβλημα και ότι η πολιτική δεν προσφέρει λύσεις. Εγώ πραγματικά θέλω να πιστέψουν τα νέα παιδιά, οι νεότερες γενιές, ότι το κόμμα που θα φτιάξουμε θα είναι ένα κόμμα των λύσεων. Ένα κόμμα που θα αγωνιά για τα προβλήματά τους. Ένα κόμμα που θα αγωνίζεται για τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων. Που θα λέει και θα μιλά και θα οργανώνει μια ανταγωνιστική παραγωγική βάση για να έχουμε πολλές καλές δουλειές, να μείνουν τα Ελληνόπουλα στην πατρίδα μας, να σταματήσουν να φεύγουν στο εξωτερικό και συγχρόνως μέσα από τα έσοδα μιας δίκαιης φορολόγησης θα φτιάξει ένα σοβαρό ουσιαστικό κοινωνικό κράτος δημόσιας υγείας και δημόσιας παιδείας για να αντιμετωπίσουμε τις πολύ μεγάλες ανισότητες που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια. Βλέπω ένα υψηλό ενδιαφέρον από τα μέλη τους φίλους μας. Και αυτό το ενδιαφέρον έχει να κάνει διότι πάρα πολλοί Έλληνες είναι άστεγοι πολιτικά. Άρα είναι πολύ κρίσιμο και για μένα είναι και εθνικό ζήτημα να πετύχει κεντροαριστερά να κάνει ένα σύγχρονο κόμμα. Ένα κόμμα που θα στεγάσει τις αγωνίες των πιο προοδευτικών Ελλήνων, των Ελλήνων που πιστεύουν ότι πρέπει οι ιδέες σοσιαλδημοκρατίας να βοηθήσουν τον τόπο να πάει σε μια νέα εποχή. Ξέρετε, η σοσιαλδημοκρατία και το λέω αυτό και ως ευρωβουλευτής, σε όποιες χώρες κυβέρνησε, ουσιαστικά, προγραμματικά, έφερε καλύτερες μέρες για τους λαούς. Διότι είναι όση ιδεολογία, η ιδεολογία που κατοχύρισε στην Ευρώπη, πάρα πολύ μεγάλα θέματα, όπως είναι η σύγκληση των χωρών, η σύγκληση των κοινωνιών και πάνω απ' όλα ο σεβασμός στα εργασιακά και τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο σεβασμός στη διαφορετικότητα. Είναι λοιπόν μια χρήσιμη ιδεολογία. Αν καταφέρουμε να κάνουμε πρωταγωνιστή στον τόπο μας, πιστεύω θα πάνε καλύτερα τα πράγματα. Σε περίπτωση που στις επόμενες εκλογές το πρώτο κόμμα δεν καταφέρει να φέρει αυτονομία, εσείς θα πάτε στη συγκυβέρνηση μαζί του? Το έχετε σκεφτεί αυτό το ενδεχόμενο? Ακούστε, οποιαδήποτε συζήτηση για συγκυβερνήσεις βάσει δημοσκοπικών δεδομένων και όχι βάσει της πραγματικής λαϊκής ετιμιγορίας του ελληνικού λαού, περιφρονεί τον ελληνικό λαό. Θα μου επιτρέψετε, εμένα αυτή τη στιγμή στόχος μου δεν είναι αλλοξοκητό ούτε προς τον Τσίπρα ούτε προς τον Μητσοτάκη. Έχω μόνο ένα στόχο. Να μεγαλώσει ξανά η Δημοκρατική Παράταξη. Και αν πάρει ένα ισχυρό διψήφιο ποσοστό, τότε αντί να ρωτάτε εμένα με ποιους θα πάμε, πάμε να ρωτάτε αυτούς αν θα έρθουν μαζί μας.